Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Νοτίου Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη Καλιάνο. Κύριε Καλιάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που τη δεχθήκατε και είναι και ένα σημάδι επιστροφής στην κανονικότητα και για μας. Είσαστε ο πρώτος καλεσμένος που έχουμε στο δελτίο της Κυριακής με φυσική παρουσία και έχουμε και σημαντικά πράγματα να πούμε. Ελπίζω να είναι καλό το ποδαρικό μου και να πάτε πάρα πολύ καλά σε εκπομπές στα δελτία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και ξεκινάμε με τον τουρισμό. Είναι μια μεγάλη δυσκολία αυτή που βλέπουμε να υπάρξει σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους του κλάδου του τουρισμού. Είναι μεγάλο το στίχημα για το αν θα έρθουν και πόσοι θα έρθουν από το εξωτερικό, πόσα χρήματα θα αφήσουν, αν θα μπορέσουν να επιβιώσουν φέτος πολλές επιχειρήσεις που ήδη πολλοί ιδιοκτήτες, πολλοί επιχειρηματίες έχουν εκφράσει φόβους για το μέλλον τους και βρίσκονται να δίνουν μια μάχη επιβίωσης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι η δική σας εκτίμηση ότι τα μέτρα που έχουν πάρθει μέχρι τώρα είναι αρκετά ή να περιμένουμε και κάτι παραπάνω από την κυβέρνηση. Τα μέτρα σε ό,τι αφορά στο να διαφυλάξουμε την υγεία των Ελλήνων πολιτών αλλά όλων και των πολιτών από όλες τις χώρες οι οποίες θα ταξιδέψουν προς την περιοχή μας, από τις οποίες θα ταξιδέψουν προς την περιοχή μας όλοι αυτοί οι πολίτες, θα πρέπει αρχικά να προστατευτούν από αυτή την πανδημία. Πρέπει να πούμε ότι η πανδημία αυτή υπάρχει, είναι ακόμα στη ζωή μας, ασχέτως αν έχει εξασθενήσει ο ιός, συνεχίζει να υπάρχει και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Άρα λοιπόν, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι πολύ δύσκολο το στίχημα για τον Πρωθυπουργό της χώρας να προσπαθήσει να ισορροπήσει την κατάσταση μεταξύ του γεγονότος ότι πρέπει να προφυλαχτούν οι Έλληνες πολίτες, αλλά και από την άλλη μεριά να μην καταστραφεί η οικονομία και ο τουρισμός της χώρας μας. Ο τουρισμός της χώρας μας είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Ο τουρισμός θα πρέπει να προσεχτεί ιδιαιτέρως. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα, τόσο ως προς το γεγονός για το πώς θα μπορέσουν τα μαγαζιά, τα ξενοδοχεία, οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις όλες αυτές να λειτουργήσουν, όσο και ως προς το γεγονός για το πώς θα έρθουν και από ποιες χώρες θα έρθουν οι τουρίστες στην περιοχή μας για να διασφαλιστεί, εν πάση περιπτώσει, ότι θα είναι ισορροπημένη κατάσταση. Νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολύ σωστά βήματα από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολύ σωστά βήματα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όχι μόνο για το θέμα του τουρισμού, αλλά και το θέμα της οικονομίας. Γιατί για το θέμα της πανδημίας και ο πυλώνας της υγείας, εν πάση περιπτώσει, είχαμε μια διασφάλιση του πυλώνα της υγείας το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Βγήκαμε μπροστά στη λίστα, είμαστε από τις πρώτες χώρες με τα λιγότερα θύματα, με τα λιγότερα κρούσματα και άρα λοιπόν εκεί είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα το θέμα και το στίχημα είναι τι θα γίνει με την οικονομία και τον τουρισμό. Λέω πολύ λοιπόν και παραλαμβάνω. Θέλω να σας διακόψω, απλά να προσθέσω. Πολλοί λένε από τον κλάδο του τουρισμού ότι φέτος δουλεύουμε για του χρόνου. Δουλεύουμε για να βγάλουμε κάποια χρήματα, να κρατήσουμε ζωντανές τις επιχειρήσεις μας, όχι για να βγάλουμε κέρδος, αλλά πιο πολύ για να πείσουμε τον κόσμο ότι είμαστε ο ασφαλής τουριστικός προορισμός. Δουλεύουμε φέτος για να έχουμε πολύ κόσμο του χρόνου. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, δεν θα πω 80-90%, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό αυτό θα ισχύσει. Επειδή χάθηκε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τις προηγούμενες εβδομάδες λόγω του κορονοϊού και επομένως η καλοκαιρινή περίοδος άργησε να ξεκινήσει και να δοθεί έτσι το ελεύθερο στους πολίτες να έρχονται στην περιοχή μας. Όπως είναι πάρα πολύ λογικό, τώρα κοιτάμε να εξομαλύνουμε, να στρογγυλεύσουμε τις αρνητικές συνέπειες του κορονοϊού. Άρα λοιπόν, ναι, θα ξεκινήσουν να δουλεύουν τα μαγαζιά στην χώρα μας, στα νησιά μας, σε όλη την επικράτεια. Ναι, θα είναι. Όλα αυτά θα γίνονται υπό συνθήκες ομαλοποιημένες και ισορροπημένες ό,τι αφορά στην πανδημία. Αλλά από εκεί και πέρα έχει χαθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Η κυβέρνηση δίνει κίνητρα για να μην έχουμε πωλήσεις. Η κυβέρνηση δίνει κίνητρα και στους επιχειρηματίες και στους εργαζομένους. Ωστόσο, θα είναι μια αρκετά δύσκολη περίοδος, η περίοδος από τώρα και στη συνέχεια ό,τι αφορά στον τουρισμό. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να μπορέσουν να είναι πολύ λίγες οι αρνητικές συνέπειες και να έρθουν αρκετοί πολίτες από όλα τα κράτη της γης στην περιοχή μας. Ευχόμαστε να γεμίσουν τα ξενοδοχεία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Ευχόμαστε να γεμίσουν τα εστιατόρια επιχειρήσεις κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Να παραταθεί ενδεχομένως λίγο και η τουριστική περίοδος, ούτως ώστε η χασούρα, όπως λέμε στη λαϊκή, να είναι μικρότερη από αυτή που περιμέναμε. Πάντως, ό,τι μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, να είστε σίγουρος, κύριε Μαραβαλίδη, το ξέρουν και οι Έλληνες πολίτες που μας παρακολουθούν αυτήν την ώρα, έχουν γίνει. Και λεφτά δόθηκαν και κίνητρα δόθηκαν και όλες εκείνες οι αναγκαίες διαδικασίες έχουν γίνει, ούτως ώστε και ασφαλείς να είναι οι πολίτες της χώρας μας και ασφαλείς οι τουρίστες που θα έρθουν και δυσκολία να μην υπάρχει σε ό,τι αφορά στο θέμα το υγειονομικό, στα νοσοκομεία μας κτλ. Αλλά και κίνητρα να δοθούν σε επιχειρηματίες και στους εργαζομένους για να μπορέσουν να μην γίνουν και επιχειρηματίες κυρίως, να μην κάνουν απολύσεις. Αυτό είναι το σημαντικότερο που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Σας μιλώ ειλικρινά και είναι πολύ συγκινητικό αυτό, γιατί ακούω πολλές φορές αντιδράσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δίνεις κίνητρα στους επιχειρηματίες και να τους λες μόνο εάν δεν έχεις τη διάθεση να διώξεις τους εργαζομένους σου, θα μπεις στο πρόγραμμα για να έχεις τα κίνητρα αυτά.
τι πιο καλό, τι πιο σωστό, τι πιο όμορφο, τι πιο λογικό, κύριε Μαρβαλίδη. Ναι, και έκανε πολλές επιχειρήσεις βέβαια να διατηρήσουν αυτή την ευελιξία του, αν χρειαστεί να διώξουν τους εργαζομένους τους και να μην μπουν σε κάποια προγράμματα, όπως ήταν η επιστρεπτέα προκαταβολή στην αρχή, από τα πρώτα χρήματα που δόθηκαν. Όλοι όσοι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, όλοι όσοι δεν θα εργάζονται λόγω της υγειονομικής αυτής κρίσης και λόγω του γεγονότος ότι πολλά καταστήματα, πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ξεκινήσει, το 60% του μισθού τους θα το δίνει το κράτος. Και το 60% ακόμα και των εισφορών τους, των ασφαλιστικών εισφορών, των εργοδοτικών εισφορών, συγγνώμη, θα το δίνει πάλι το κράτος. Και αυτό μέχρι τις 31 Ιουλίου. Και βγήκαμε πριν από λίγες ημέρες και είπαμε, αν διαρκέσει ακόμα αυτή η κατάσταση και βλέπουμε ότι δεν έχει ισορροπήσει ακόμα, θα παραταθεί και η χρονική περίοδος, τόσο ώστε να συνεχίζουν να δίνουν κίνητρα από την κυβέρνηση. Δηλαδή, σας μιλώ ειλικρινά, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώσαμε από τον κορονοϊό και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας που δεν ευθύνεται η χώρα μας προφανώς, δεν ευθύνεται κανείς, δεν ευθύνεται κανένας στον πλανήτη, αλλά ωστόσο επηρεάστηκε όλος ο πλανήτης από αυτή την πανδημία, νομίζω ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό. Το κάναμε το καλύτερο δυνατό και σε ό,τι αφορά στο υγειονομικό επίπεδο, αλλά και σε ό,τι αφορά στην οικονομία. Και τα αποτελέσματα πιστεύω να είναι καλά από εδώ και στη συνέχεια. Να μην είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα στην οικονομία. Και φαίνεται, κύριε Μαρβαλίδη, και με συγχωρείτε που σας διέκοψα προηγουμένως, διότι έχουμε αυτή τη στιγμή το πρώτο τρίμηνο, τη μικρότερη ύφεση σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά σε ό,τι αφορά στην οικονομία της χώρας μας. Νομίζω ότι θα ζήσουμε κάπως δύσκολες στιγμές στην οικονομία, αλλά δεν θα είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα όπως θα είναι σε άλλες χώρες. Κύριε Καλιάνο, ειδικά για το τελευταίο, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί άλλη η ελληνική οικονομία, άλλη η γερμανική. Αλλιώς είναι όταν έχεις εργοστάσιο, το κλείνεις, κατεβάζεις το διακόπτη, ξαναγυρίζεις, ανοίγεις το διακόπτη, παραγωγή. Και άλλο είναι όταν στηρίζεσαι στον τουρισμό και πρέπει να πείσεις όλο τον κόσμο ότι είσαι ασφαλής και ότι μπορούν να έρθουν. Ήδη με τα μηνύματα της κυβέρνησης, νομίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, των τουριστών που θέλουν να έρθουν στη χώρα μας, έχουν πιστεί ότι εδώ θα διασφαλιστεί η υγεία τους. Δεν το συζητάμε αυτό. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, είμαστε η χώρα που έχουμε να δώσουμε προς τα έξω τα καλύτερα μηνύματα σε ό,τι αφορά στον τουρισμό, τις καλύτερες εικόνες, τα καλύτερα τοπία. Είμαστε υπερήφανοι για τον τουρισμό μας και για τα τοπία μας και για τη χώρα μας. Γιατί δεν είναι τα χρήματα που κερδίζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις ή οι μισθοί που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού. Είναι ότι τα χρήματα που μένουν στην Ελλάδα από τους επισκέπτες, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ταξιδεύουν και στην υπόλοιπη οικονομία. Δηλαδή, ο άνθρωπος που θα έχει δουλειά όλο το καλοκαίρι, θα πάει μια σεζόν, θα βγάλει κάποια χρήματα, θα ξοδεύει αυτά τα χρήματά του στην ελληνική αγορά και τον υπόλοιπο χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό για το σύνολο της οικονομίας. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως τώρα με την πανδημία έχει γίνει πιο εμφανής μια δυναμία στο πώς έχει μοιραστεί η πίτα του ελληνικού ΑΕΠ. Μήπως στηριζόμαστε πάρα πολύ στον τουρισμό και μήπως αυτό μας κάνει ευάλωτους. Δεν λέμε να μειωθεί ο τουρισμός, να παραμείνει εκεί που είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ελληνική οικονομία. Αλλά μήπως πρέπει η κυβέρνηση να ανοίξει λίγο και κάπου αλλού, ενδεχομένως στη βιοτεχνία, να δοθούν κίνητρα, στη βιομηχανία. Μήπως πρέπει να βρούμε και άλλους πυλώνες να στηρίξουμε την οικονομία μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ 100% μαζί σας και νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Προφανώς, και δεν έχουμε πει ποτέ ότι στηριζόμαστε μόνο στον τουρισμό. Ο τουρισμός, ναι, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Και τώρα έχουμε μια πληγή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και νομίζουμε ότι θα είναι καλά. Πιστεύουμε να είναι καλά τα αποτελέσματα. Ωστόσο, και στη βιομηχανία και για την αλληλεία και για την κτηνοτροφία, γενικότερα τους αγρότες, τους γεωργούς, έχει δώσει κίνητρα η συγκεκριμένη κυβέρνηση, ούτως ώστε να μπούμε στη διαδικασία άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως τα προηγούμενα χρόνια να μην είχαν τα κίνητρα εκείνα για να ασχοληθούν με την αγροτιά, με τις καλλιέργειες κτημάτων, με την ιχθυοκαλλιέργεια, με την πτηνοτροφία, με την κτηνοτροφία, να μπούμε στη διαδικασία να αρχίσουν και αυτοί οι άνθρωποι από την περιφέρεια να ασχολούνται και με αυτά. Έχουν δοθεί κίνητρα από την κυβέρνηση. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σας τα πω. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά τα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί. Εντάξει, και θα συμφωνήσω πολύ. Ξέρετε κάτι. Μακάρι να είχαμε και 500 εργοστάσια που να βγάζουν αυτοκίνητα, μηχανάκια κτλ. Δεν είμαστε όμως Ιταλία. Επομένως θα πρέπει να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις. Ποιες είναι οι δικές μας δυνάμεις? Ο τουρισμός, αλλά και όλα τα άλλα που είπατε. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση κάνει το καλύτερο σε ό,τι αφορά στην συγκεκριμένη ισορροπία που είπατε. Και θα συμφωνήσω, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά μαζί σας, στο ότι πρέπει να στηριχθούν και άλλοι κλάδοι πέρα από τον τουρισμό. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και ο τουρισμός είναι το ένα μεγάλο θέμα για το ελληνικό καλοκαίρι, αλλά ένα άλλο θέμα ενδιαφέροντος είναι και η ένταση των προκλήσεων από την Τουρκία και πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό. Είδαμε πολλές αντιδράσεις, υπάρχουν εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο, όπου οι ρυθμοί τους μπορεί να μην φαίνονται πολύ γρήγοροι σε κάποιον ο οποίος είναι εκτός, αλλά για όρους διπλωματικούς είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε για ένα, αν θέλετε, άσχημο επεισόδιο μέσα στο καλοκαίρι. Προσωπικά εγώ δεν ανησυχώ, αλλά θα σας πω το εξής. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας.
Έχουμε τους συμμάχους από την Ευρώπη με το μέρος μας. Θα υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με οποιονδήποτε τρόπο, κατευθείαν το πρώτο δευτερόλεπτο, αν υπάρξει κάτι. Το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. Η χάραξη της ΑΟΣ τώρα και η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία ήταν ένα πρώτο βήμα πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό είναι βήμα θα είναι επίσης βήμα να υπάρξει και χάραξη της ΑΟΣ με την να υπάρξει μια συμφωνία με την Αίγυπτο. Βλέπετε ότι σε ό,τι αφορά στο τουρκολιβικό σύμφωνο, μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει, αντιδρά όχι μόνο η Ελλάδα και η Ευρώπη, αλλά και η Αμερική και η Ρωσία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, οι πάντες. Άρα λοιπόν δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Ο Ερντογάν, δυστυχώς το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχουμε την ατυχία, δηλαδή οι Τούρκοι, έχουμε την ατυχία να συνορεύουμε μια χώρα η οποία δεν είναι ούτε το Βέλγιο, ούτε η Φιλανδία, ούτε η Ελβετία. Είναι η Τουρκία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Ερντογάν θα συνεχίζει να φωνάζει. Πώς γαυγίζουν τα σκυλιά. Θα συνεχίζει να το κάνει, γιατί βλέπει ότι και στο ιστορικό της χώρας του υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχει μια τεράστια οικονομική κρίση, η οποία αρχίζει και φοβίζει όλους τους Τούρκους πολίτες. Ο Ερντογάν λοιπόν προσπαθεί με αυτές τις κινήσεις του να κάνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα πετύχει τίποτα. Δεν θα πετύχει τίποτα, γιατί αν θα έχουμε πρόβλημα εμείς με την Τουρκία, το πρόβλημα δηλαδή της Ελλάδας και της Τουρκίας, δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδας-Τουρκίας, είναι πρόβλημα Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Το αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, αν γίνει ένα θερμό επεισόδιο στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου, δεν θα είναι θερμό επεισόδιο το οποίο θα αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία. Θα είναι θερμό επεισόδιο που θα αφορά την Ευρώπη ολόκληρη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Είδατε στον Εύρο, που εγώ δεν πιστεύω προσωπικά ότι θα γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο, απλώς οι Τούρκοι γαυγίζουν και έτσι γαυγίζουν και θα συνεχίζουν να γαυγίζουν και τα επόμενα χρόνια. Και προσπαθούν με ανυπόστατα μνημόνια, με υπόστατες διαδικασίες να πούνε ότι εμείς είμαστε εδώ. Δεν είναι εδώ όμως. Κανείς δεν είναι με το μέρος τους. Είναι όλοι με το μέρος της Ελλάδας και αυτό φαίνεται. Και ξέρετε που φάνηκε εκεί, κύριε Μαρβελίδη. Στο γεγονός στις αρχές του Μάρτη, ότι τα προβλήματα που είχαμε με τους μετανάστες που τους έσπρωχνε ο Ερντογάν να μπουν από τον Εύρο μέσα στη χώρα μας, και μετά από 2-24 ώρες ακριβώς, όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στάθηκε μπροστά στις πύλες του Εύρου, στα σύνορα, για να δώσει το σύνθημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ και βοηθάει τη χώρα μας. Δεν μπορείτε εσείς Τούρκοι να κάνετε ό,τι σας καπνίσει. Είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Ασφαλώς. Κύριε Καλιάνο, ήσασταν ξεκάθαρος. Σε αυτό σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ.